Έρχονται να σε δουν από κοντά. Τον μπαμπά μου τον έχασα το καλοκαίρι. Α, ναι, στην περιοδία κιόλα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει. Η μαμά μου, ναι, ήρθε τώρα, ανέβηκε και τα Χριστούγεννα. Κάναμε ένα μήνα μαζί. Ναι. Μια χαρά, ναι. Κατάλαβα. Ήταν κάτι ξαφνικό, ήταν έτσι απρόβλεπτο. Ήταν ξαφνικό και δυστυχώς ήταν και μέσα σε όλη αυτή τη χαρά του. Μόνο εσύ, η επιτυχία. Ναι. Δηλαδή εκεί που κάναμε περιοδία, εγώ πήγαινα, ερχόμουν για να βλέπω τον μπαμπά στην εντατική κτλ. Εντάξει, και από τη μία είχα... τραγουδούσες αυτά μέσα στη χαρά, μέσα στο κέφι κλπ. Χριστιανά μου, θέλω να σου πω ότι ήμουν πάνω στη σκηνή, τραγουδούσα. Κατέβαινα και κοίταγα το κινητό μου κατευθείαν να δω αν ας πούμε θα μου πούνε το δυσάρεστο. Ναι. Ήταν λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα. Το βίωσα μαζί με τον Μπό. Ο Μπό ήταν δίπλα μου σε όλα. Πραγματικά ήταν δίπλα μου και τον ευχαριστώ κιόλας και δημόσια. Το έχω πει άπειρες φορές ότι για μένα είναι ο δικός μου survivor. Γιατί αν δεν είχα αυτή την επιτυχία με τον Μπό το καλοκαίρι και όλη αυτή την αγάπη με τον κόσμο, νομίζω θα ήταν δύσκολο. Σε τιμά πάρα πολύ, Γεωργία μου, έτσι που λες σε έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύεις εσύ ότι σε έχει βοηθήσει, που το λες τόσο ανοιχτά και τόσο... Ναι, το έχω πει και θα το λέω δημόσια. Ο Μπό είναι αδερφός μου πλέον. Είναι στην οικογένειά μου και η οικογένειά μου έτσι τον βλέπει. Δηλαδή η μαμά μου τον έχει σαν γιο της.